μας δίνετε μια ευκαιρία σαν κοινωνία της Κρήτης συνολικά να το βλέπω σαν μια άσκηση ζύμνιας αυτό το πράγμα και ωριμότητος. Ξέρω τη θέση των δημάρχων, των τεσσάρων δημάρχων που έκαναν καταρχήν μια θετική προσέγγιση στην πρόταση της κυβέρνησης, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ο αριθμός που προτείνεται, δηλαδή 2.000, και το είδος των εγκαταστάσεων δεν είναι τέτοιο που θα πρέπει να βάλει σε αμφιβολία, σε κινδυνολογία ή σε καταστροφολογία τον πληθυσμό. Είναι ένα σχετικά μικρό νούμερο, το οποίο πιστεύω οι τέσσερις νομίσεις της Κρήτης μπορούν να το διαχειριστούν. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω ότι και να παρακαλέσω όλους τους παράγοντες και όλες τις πολιτικές αν θέλετε δυνάμεις να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, δεν προσφέρεται το θέμα αυτό για κομματική εκμετάλλευση και υπάρχει ο κίνδυνος αντιστρόφος εάν επιμείνουν κάποιοι για δικούς τους λόγους στενούς θα έλεγα εγώ ή στενά ιδιωτελείς κομματικούς όπως θέλετε πείτε τους να ανεβάσουν το θέμα και να προκαλέσουν ανησυχία στην κοινωνία, ίσως να λειτουργήσει ένα είδος αυτοεκπληρούμενης προφητείας, δηλαδή να προκληθεί δυσανάλογα μεγάλη αναστάτωση, ενώ σας λέω και πάλι τα μεγέθη, σύμφωνα με την πληροφορία που έχουμε ως τώρα και σύμφωνα με το είδος των εγκαταστάσεων, δεν δικαιολογούν φόβους. Θα ληφθούν όλα τα μέτρα και ο σχεδιασμός πιστεύω ότι θα είναι με τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης που θέτει πραγματικά και υπαρκτά ερωτήματα. Θα είναι τέτοιος που θα περάσουν όλα και θα είναι σε θετική κατεύθυνση. Κύριε Παλαμενάκη, αν η Περσυρίτης διαφωνήσει και δεν σας δώσει τα φώτα της, θα έρθει η κυβέρνηση να αποφασίσει για το τι θα γίνει στην Κρήτη? Σας είπα ότι πρόκειται για ένα κυβερνητικό σχεδιασμό για την υλοποίηση του οποίου ζητείται η συνδρομή και ως τώρα παρέχεται σε γενικές γραμμές με τις αναγκαίες διευκρινήσεις που ζητούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Την στη σύσκεψη τι αποφασίσατε, μέσα από τι αποφασίσατε. Στη σύσκεψη, προσέξτε, ήταν μια σύσκεψη να προσεγγίσουν το θέμα οι δήμαρχοι από καθένα από δικό του τρόπο. Ακούσατε και τον κύριο Περιφερειάρχη που είπε ότι και είναι και σωστό η Περιφερειακή Ένωση Δήμων να λάβει την τοποθέτηση την τελική. Υποθέτω θα τη λάβει στα πλαίσια που έχουν μέχρι σήμερα εκδηλωθεί. Διότι δεν έχω αντίθετες, ας πούμε, ενδείξεις. Αλλά η εξειδίκευση, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, οι χώροι, γενικότερα οι λεπτομέρειες, είναι εύλογο να οριστούν και να προσδιοριστούν από κοινού πρώτον και δεύτερον μετά τις αναγκαίες διευκρινήσεις που θα δώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό είναι εφικτό σε τρεις μήνες για να μην δούμε εικόνα ντροπή στο νησί μας? Είναι εφικτό. Πώς? Είναι εφικτό διότι το χρονικό διάστημα είναι μεγάλο, δεν είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο. Το χρονικό διάστημα αυτό είναι υπαρκτό. Νομίζω ότι μπορούμε, αν εργαστούμε συντονισμένα, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Κύριε Παλαμενάκη, μήπως σας φοβίζουν εικόνες σαν αυτές που παρουσιάστηκαν στην ΚΟ και για την Κρήτη και γι' αυτό ο σχεδιασμός γίνεται μετά την τουριστική σεζόν? Θα σας πω. Καταρχήν σας είπα ότι είμαι προσωπικά αντίθετος σε κάθε είδους αρνητισμό και καταστροφολογία, αν μου επιτρέπετε τη φράση. Θα έλεγα να λάβει κανείς υπόψη του σε κάθε περιοχή τις ιδιαίτερες συνθήκες. Οι εικόνες που αναφέρεστε, ανεξάρτητα αν έχουν διονγκωθεί ή όχι από τα μέσα, είναι αποτέλεσμα, νομίζω, του πρώτου κύματος που, εν πάση περιπτώσει, έγινε μια διαχείριση του πρώτου κύματος εκ των ενόντων σε πολλές περιπτώσεις. Τώρα μιλάμε για μια δεύτερη φάση σχεδιασμού. Υποθέτω και έχουμε σοβαρές ενδείξεις γι' αυτό ότι θα είναι πιο οργανωμένη και θα είναι πιο ήπια με την εξής έννοια. Ακριβώς επειδή θα έχουν ληφθεί και υπόψη και οι εμπειρίες που λέτε. Και γενικότερα δεν πρόκειται, σας λέω πάλι, για κλειστά συστήματα φιλοξενίας. Είναι ανοιχτά. Με την έννοια δηλαδή ότι δεν είναι φυλακή, δεν είναι γκέτο και από ό,τι τουλάχιστον λάβαμε ενημέρωση, ένα μέρος από αυτούς που θα έρθουν, έχουν το χαρακτήρα της προσωρινότητας. Διότι όσοι από αυτούς ζητούν άσυλο, ξέρετε, μέσα από τις διαδικασίες εξέτασης των ετοιμάτων τους. Ενδεχομένως, ορισμένοι τύχουν ασύλου, ορισμένοι δεν θα τύχουν ασύλου και θα πρέπει να επαναπροωθηθούν, έτσι. Κύριε Παλαμενάκη, μια ερώτηση από μένα. Γνωρίζετε μήπως πώς θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ? Δηλαδή, θα τους πούν, κύριοι, θέλετε να πάτε στη Βόρεια Ευρώπη, εμείς θα σας πάμε απέναντι από τη Λιβύη. Θέλετε? Αν θα έρθουν δηλαδή με τη θέλησή τους ή όχι? Ναι. Έχω τη γνώμη ότι αυτό είναι μέσα, είναι εύλογο ερώτημα. Έχουμε παραδείγματα ως τώρα που δεν θέλανε να πάνε και πήγαν, έτσι. Υποθέτω ότι σε πρώτο χρόνο από ένα μεγάλο πληθυσμό τουλάχιστον 60.000 ανθρώπων θα βρεθεί ένας κόσμος ο οποίος θα έρθει διαθελώς. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης.